Βρισκόμαστε, είναι δύο τεχνικοί, δύο μηχανικοί του Δήμου, κύριος Πετσαβολή και κύριος Αποστόλου και ο πρόεδρος της Αμπέλου, κύριος Τριάντης. Θα τοποθετήσουμε από μία πηγή, μία μεγάλη δεξαμενή για λόγους πυρασφάλειας, ώστε να έχουμε άμεση ετοιμότητα σε νερό, για να έχουμε πλήρως πυροσβεστικών. Πριν ήμασταν στο Μπρινιά, που λόγω του κατεπήγοντος της αντιπυρικής περίοδου, αλλά και λόγω ότι θα φιλοξενήσουν παιδιά οι κατασκηνώσεις, έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός και ο ευθερπισμός όλου του αρσιλίου μέχρι τα όρια του Αγίου Κωνσταντίνου. Πράγματι, αυτό το αλσίλιο, το οποίο είναι περιαστικό, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή, στα πλαίσια της κατανομής που έγινε πολιτικής προστασίας, υπάρχει ένα ποσό σαν χρηματοδότηση για να γίνει ο καθαρισμός του, μια μερική αποκλάδωση, ήπιες παρεμβάσεις μες στο δάσος, να μαζευτεί η καύσιμη ύλη και να το ευπρεπίσουμε και σαν αρσίδιο. Ώστε να είναι επισκέψιμο και άνετο, έχει και παιδική χαρά μέσα, έχει ένα χώρο αθλοπαιδιών με μπάσκετ, να γίνει ένας χώρος ευχάριστος για όλους. Και φυσικά να το προφυλάξουμε και σαν δάσος. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε και, θα γίνουν και άλλες τέτοιες ανάλογες ενέργειες σε άλλα περιαστικά. Ακριβώς. Έχουμε το περιαστικό του Μαλαγαρίου, που θα γίνει μια ζώνη κάθετα και οριζόντια στο νέο λιμάνι για να προφυλαχθεί και το δάσος. Ζώνη, όταν λέω, εννοώ αποκλάδωση και καθαρισμό, δεν εννοώ με μηχανήματα. Μην υπάρξει παρεξήγηση. Πάντα ήπιες παρεμβάσεις, έτσι. Ήπιες παρεμβάσεις, σεβόμενοι και την νομοθεσία, σεβόμενοι και το ίδιο το δάσος, προκειμένου να προφυλαχθεί εκεί ο οικισμός του Μαλαγαρίου, διότι κινδυνεύουν άμεσα τα σπίτια. Υπάρχει χρηματοδότηση για τα πευκάκια στο Καρλόβαση για να γίνει ο καθαρισμός του αλσιλίου που βρίσκεται μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Το αλσίλιο στο Ηραίον, που είναι και αυτό εξαιρετικού κάλους. Θα γίνει παρέμβαση αντιπυρική στη Στίνια, διότι από μια παλιά μελέτη, δηλαδή την τελευταία μελέτη που έχουμε στα χέρια μας, που είχε συνταχθεί με τον κύριο Φωτόπουλο, τη δασική υπηρεσία και την πυροσβεστική υπηρεσία για κάποιους οικισμούς που κινδυνεύουν άμεσα, όπως είναι οι απομακρυσμένοι οικισμοί των Δρακαίων, της Καλλιθέας, του Νεοχωρίου, στην Καστανιά θα υπάρξει μια παρέμβαση στα όρια του οικισμού. Τέτοιου είδους παρέμβαση, βέβαια, στα όρια της χρηματοδότησης που έχουμε, δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα. Και βέβαια καθαρισμοί δρόμων και αποκατάσταση αγροτοδασικού δικτύου, ώστε να μπορεί να υπάρχει προσπέλαση σε δύσκολα σημεία των ορεινών όγκων.